Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτη, Μελέτη Εβδόμη Μακάρι η δούλη εκείνη, ούς ο Κύριος ευρίσχει γρηγορούντας. Λουκάς, Λουκάς, 12ο κεφάλαιο. Θα πρέπει να ντρεπόμαστε λοιπόν για την περασμένη ζωή, η οποία μας δόθηκε ολόκληρη από το Θεό, γι' αυτό μόνο το σκοπό, για να μάθουμε να πεθαίνουμε καλώς, να δεχθούμε το θάνατο με ειρήνη, σαν ένα ύπνο αναπαυτικό και να πούμε κι εμείς με τον Δαβίδ εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσουμε και υπνώσω. Ψαλμός Δέλτα στίχος 9 επειδή η καλή ζωή τις περισσότερες φορές γεννά και καλόν θάνατο, καθώς και η κακή ζωή γεννά κακό θάνατο, παρακάλεσε θερμά τον κύριο αδερφέ να σε ελεήσει, γιατί υπέφερε σκληρό θάνατο για σένα και να σου δώσει χάρη να μπορέσεις να αισθημαστείς καθώς πρέπει για να μην ταραχτείς όταν έλθει ο θάνατος, όπως λέει ο ψαλμωδός, ετοιμάστην και ουε ταράχθην. ότι ο θάνατος είναι το τέλος του καιρού, του χρόνου. Και τι μεγάλη ευεργεσία έκανε για μας ο Θεός διότι μας έδωσε ένα καιρό τόσων και τόσων χρόνων για να γίνουμε άξιοι της βασιλείας Του, αλλά τι το όφελος όταν εμείς, αντί να μεταχειριστούμε καλά αυτόν τον πολύτιμο καιρό, τον επερνάμε μάταια ή τον μεταχειριζόμαστε για ζημιά της ψυχής μας. Αυτή όμως η εξέταση και αυτή η εξαίρετη χάρη και ευεργεσία δεν έχει να διαμείνει για πολύ, αλλά θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Χρόνος ούκα εστε έτη. Καθώς βλέπουμε κάθε μέρα έμπρακτα, διότι τώρα, σε αυτή τη στιγμή όπως εσύ βρίσκεσαι και διαβάζεις αυτά αδελφέ, άραγε πόσων και πόσων ανθρώπων τελειώνει ο καιρός της ζωής τους, οι οποίοι ήταν δυνατόν να γυρίσουν πάλι σε αυτή τη ζωή και να μετανοήσουν και να διορθώσουν με καλύτερο τρόπο την ψυχή τους. Και τι θα έκαναν λοιπόν, τι θα ήθελαν να δώσουνε παραπάνω, Συμπεραίνεται λοιπόν τούτο από αυτό το λόγο, διότι αν ίσως αυτή την ώρα έχεις να πεθάνεις, τι δεν θα ήθελες να δώσεις για να ζήσεις ακόμη λίγο καιρό και να κάνεις την πρέπουσα μετάνοια και για να βάλεις σε καλύτερη στάση τη σωτηρία σου. Τι λογισβάσανο, βάσανο θα δοκίμαζες αν τούτε την ώρα έβγαινε από τούτο τον κόσμο εύκαιρος από καλά έργα. Πόσο θα αναστέναζες αν έβλεπε τη δική σου συνείδηση φορτωμένη από τόσες αμαρτίες, τον ίδιο καιρό να βλέπεις τόσους άλλους καλούς χριστιανούς να έρχονται πλουτισμένοι με αρετές και με τόσες νίκες που έκαναν κατά του διαβόλου του κόσμου και της ιδίας του θεσσαρκός. Πώς λοιπόν ευχαριστήσε έτσι να χάνεις αδερφέ μου τον καιρό σου σου δόθηκε για να κάνεις έργα καλά, πώς δεν φοβάσαι να βάζεις πάντοτε την ψυχή σου στο μεγαλύτερο κίνδυνο με κάποιες καινούριε αμαρτίες. Άρα για να πεθάνεις κακός, έχεις πλέον να γυρίσεις πάλι στη ζωή για να διορθώσεις το σφάλμα σου. Εσύ πολύ καλά το ξέρεις ότι μια φορά έχει να πεθάνεις και όχι δύο. Απόκειται τη ανθρώπης άπαξ αποθανήν. Λέγει ο Παύλος στην προσευρέως επιστολή στο ΘΙΤΑ 27 πρόκειται μια φορά και μόνο να πεθάνουμε. Εδώ απορρίπτεται και η μετασάρκωση. Κλείνει η παρένθεση. Αλλά και τούτο ομοίως να ξέρεις ότι η ώρα του θανάτου είναι άδειλη και αβέβαιη κατά τον Ιερό Αυγουστίνο. Αγνοεί ο άνθρωπος πότε θα φύγει από αυτόν τον κόσμο. Και δεν έρχεται να πεθάνεις τούτο το χρόνο, τούτο το μήνα, τούτη τη βδομάδα, τούτη την ημέρα, τούτη την ώρα. Είμαι ασθένεια ή και χωρίς ασθένεια, προμελετημένα ή ευνίδια, εξομολογημένος και διορθωμένος ή ανεξομολόγητος και αδιόρθωτος. Ακολουθεί ο θάνατος με μύριους τρόπους και αρπάζει τους ανθρώπους. Γιατί λοιπόν να αναβάλεις τον καιρό και να δίνεις διορία στο ερχόμενο για να μην ετοιμαστεί. Γιατί φαίνεσαι τόσο οκνηρός σε μια τέτοια μεγάλη υπόθεση η οποία έχει να σου προξενήσει ένα κέρδος αιώνιο ή μια ζημιά αιώνια και τη οποία το βάρο δεν είναι δυνατόν να το φανερώσουν αρκετά οι γλώσσε όλων των αγγέλων. Δεν ακούς τον Κύριο που σου παραγγέλει, γίνεστε έτοιμοι, ότι η ώρα ουδοκείται, ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Δεν είσαι βέβαιος αγαπητέ αδερφέ, πως σε μια ώρα ακόμα θα συνεχίσει τη ζωή σου. Πως σε μια ώρα ακόμα μπορεί να στερηθείς όλα τα πρόσκαιρα καλά αυτού του κόσμου. Πως σε μια ώρα θα φύγεις και θα πηγαίνεις στη σκοτεινή φυλακή του Άδη για να λάβεις μερική κόλαση ο σ' άλλους αμαρτωλούς ή μια μονή στον ουρανό και να λάβεις μερική απόλαυση μου με τους δικαίους. Τώρα σε παρακαλώ να μου πεις είναι δυνατόν να βρεθεί άλλη ώρα πλέον βαρύτερη από αυτήν σε όλο τον καιρό της ζωής σου. Όχι βέβαια. Τότε λοιπόν γιατί να ζεις τόσο αμέριμνα σαν να την έχει, σαν να μην έχει να έρθει αυτή η ώρα. αυτή η ώρα θα έρθει ύστερα από λίγο διάστημα χρόνου. Εσύ, αν πας στις Ινδίες, παραδείγματο χάρη, έχεις να ετοιμαστεί με μεγάλη φροντίδα για τα αναγκαία, για τη μακρά αυτή οδηπορία. Και τώρα που έχεις να περάσεις με ένα πίδημα, εκείνο το άπειρο διάστημα που είναι ανάμεσα από την παρούσα ζωή και πρόσκαιρη στη μέλουσα, την αιώνιο, σου βαστάει η καρδιά σου να μην κάνει να κάνεις εκείνο το ξαφνικό πείδημα και να περάσεις εκείνο το άπειρο διάστημα ανέτοιμος. Σου βαστά η καρδιά σου να μην τραβηχθείς τελείως από τις φροντίδες και τις ζάλες του κόσμου και να ησυχάσει λίγο καιρό για να ετοιμαστεί αυτό το μεγάλο ταξίδι που έχεις να κάνεις. Σου βαστάει η καρδιά σου να πεθάνει σαν ένα ζώο έτσι ανέτοιμος και αδιόρθωτος σαν να μην έχεις να χάσεις τίποτα ή σαν να μπορούσε να ξαναποκτήσεις πάλι εκείνο που έχασες μια φορά. Αχ, αδερφέ, δεν σου φαίνεται υπερβολή και φοβερή αυτή η αναισθησία, η δική σου, που για μια τέτοια μεγάλη υπόθεση κοιμάσαι αφρόντιστος. Έγιρε, αγαπητέ, σήκω και ξύπνησε από τους λογισμούς σου, έγειρο καθέδων και ανάστα εκ αποφάσισε να έχεις όλες τις άλλες υποθέσεις σου σαν ένα όνειρο, αυτή όμως την αναγκαία υπόθεση να την έχεις σαν φροντίδα για να ετοιμαστείς και να πεθάνεις καλός. Επιμολύσουν όλα σου τα δυνατά για να βάλεις στον καλύτερη στάση την ελπίδα της αιωνίου ευδαιμονίας σου, καθώς παραγγέλει ο Απόστολο Πέτρος, σπουδάσατε βεβαίαν ημών την κλίσιν και εκλογήν ποι αλλά θα πεις και πώς και με τι τρόπο, αν φοβάσαι την αμαρτία περισσότερο από το θάνατο, καθώς λέει ο Θεός Χρυσόστομος, και γάρ παιδικών φοβούμεθα φόβων, θάνατον, δεδικότες, αμαρτία και μη δεδικότες. Αμαρτία δε μη δεδικότες. Αν ανάψεις στην καρδιά σου τον έρωτα της βασιλείας των ουρανών, Εάν φοβάσαι τη γένεα του πυρός, αν καθαρίσεις τη συνείδησή σου από τις αμαρτίες, ας ζεις με την πρέπουσα του χριστιανούς ζωή και σκληραγωγία και αφήσει την τριφυλή ζωή, αν με τα ταύτα φυλάξει όλα αυτά, θα δεχτείς το θάνατο με τα χαράς και χωρίς φόβο και θα προσμένεις εκεί σαν να πρόκειται για μια μετάβαση από τα πρόσκαιρα στα αιώνια διότι φυσικό το τρόπο, όποιος σκληραγωγείται και παλεύει και ζει με τραχύτητα και κόπους, επιδιφυμεί το θάνατο για να αναπαυθεί. Όπως λέει και ο Χρυσόστομος, εκείνος που παλεύει και πηγμαχεί, θέλει να εξέλθει γρήγορα από το στάδιο για να απαλλαγεί από τα τραύματα. Έτσι και αυτός που ακολουθεί το βίο της αρετής επιθυμεί να τελεώσει ή να δια των πόνων απαλλαγή των παρόντων και υπέρ των υποκειμένων έχει στέφανο θαρήν. Λοιπόν και η αιτία που φοβόμαστε το θάνατο είναι διότι στερούμεθα τα ανωτέρω, καλά. Διότι λέει πάλι ο Χρυσορήμων διδάσκαλος «Τον θάνατον δε δίκαμεν ούκ επειδή φοβερός εκείνος αλλά ούτε ότι η βασιλείας έρος άναψε σε μας, ούτε και ο φόβος της κολάσεως. Να ντραπούμε λοιπόν για την περασμένη μας αμέλεια και μάλιστα για την αυθάδια που λάβαμε με το να αμαρτήσουμε τόσο ανέσχυτα και να βλάψουμε το Θεό, σε εκείνο τον ίδιο καιρό που σου χάρισε ο Θεός μόνο να ετοιμάζεσαι και να απολαύσεις αυτόν τον ίδιο. Επειδή να ξέρεις αδερφέ ότι η μέλουσα ζωή παρομοιάζεται με το γάμο. Χαίρομαι και αγαλιόμεθα να δούμε τη δόξα αυτό ότι ήλθε ο γάμος του Αρνίου, μας λέει Αποκάλυψη στο λιώτα θήτα κεφάλαιο. Η δε παρούσα ζωή σου δόθηκε για να πλύνεις και να ετοιμάσει τα ρούχα σου και όλα τα επιτίδια για το γάμο εκείνο. Γι' αυτό σε συμβουλεύει και το Πνεύμα το Άγιο μέσω του Σολομόντος να έχει σε κάθε καιρό καθαρά και λευκασμένα τα ημάτια της ψυχής σου, και το λάδι της ελεημοσύνης να μη σου λείπει. Να επικαλείσαι με θερμά δάκρυα το βασιλέα των αιώνων, να σε ελευθερώσει από τους φοβερούς δαίμονες που συνηθίζουν να έρχονται πάντοτε στην ώρα του θανάτου και να στίζουν φοβερό και αόρατο κριτήριο για να ερευνήσουν όσα έργα κακά έπραξες, όσα λόγια πονηρά είπες, όσους εσκρού λογισμούς συλλογίστηκες, και να σε κατηγορήσουν όχι μόνο στα κακά που έκανες αλλά και σε εκείνα ακόμα που δεν έκανες καθώς τούτο δηλώνεται από τον όσιο εκείνο εσυχαστή Στέφανο περί του οποίου γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και αυτά θα κάνουν οι δαίμονες για να πάρουν την ψυχή σου αν μπορέσουν βέβαια και μάλιστα να βρουν αμαρτίες ανεξομολόγητες να σε καταδικάσουν στον Άδη Και πράγμα πολύ φοβερό είναι αυτό που πρόκειται να δει αυτή η άθλια ψυχή με πόση αγωνία, με πόσο υδρότα, ψυχρό θα αντιμετωπίσει τα πράγματα αυτά αν ευρεθεί και ανέτοιμος ο άνθρωπος και τούτο σημαίνει ότι πρέπει να είσαι πάντοτε έτοιμος αδελφέ εξομολογημένος και διορθωμένος να παρακαλέσεις το Θεό να μη δει η ψυχή σου την ώρα εκείνη τη φοβερή όψη των πονηρών δαιμόνων. Διότι και αυτή, μονάχα η θεωρία, η θωριά μάλλον, είναι φοβερή και τρομερή. Καθώς μας μιλάει περί αυτού και παρακαλεί το Θεό, ο σοφός σειράχ λέγοντας ότι «Και υπέρ θανάτου ρίσε δε Και Άγιος Μάρτυρας Ευστράτιος, όπως αποδεικνύεται από το τέλος του και από την ευχή που εκφωνείται. Τούτο δεν θέλει γίνει σε σένα, αν έχοντας πάντοτε προφθαλμών σου των θάνατων, απέχεις από τα κακά και εργάζεσαι τα καλά. Αν όμως ακόμη ζωντανός νεκρώθηκες από τα πάθη και του κόσμου τις ειδονές, και αν σε τούτο τον κόσμο αναστηθεί κατά την ψυχή και ελευθερωθεί από το δεύτερο θάνατο, ώστε είναι η αιώνια κόλαση. Αν από τούτο τον κόσμο ακόμα αναστηθεί. Διότι λέγει η αποκάλυψη στο κάπα κεφάλαιο, Μακάριο ο Άγιος, ο έχων μέρο εν αναστάσει τη αναστάσει την πρώτη. Δηλαδή, στη μεγάλη μετάνοια που γίνεται εδώ στη γη. Επί τούτον ο θάνατος, ο δεύτερος ουκ έχει εξουσία. Και τέλος πάντων, αδελφέ, παρακάλεσε το Θεό να σου δώσει βοήθεια για να εργαστείς, να μεταχειριστείς καλά τον καιρό σου, αυτόν τον καιρό που πρόκειται να σου δώσει για τη σωτηρία σου, διότι όταν αρχίσει να γίνεται νύχτα και να πλησιάζει ο θάνατος, τότε πλέον δεν μπορείς να εργάζεσαι όπως θέλεις, αλλά καθώς έστρωσε ο καθένας, έτσι θα κοιμηθεί κατά την κοινή παροιμία. Και ο Ιωάννης στο θήτα κεφάλαιο έλεγε «Έρχεται νίξ και ουδείς δύναται εργάζεστε». Και περνάμε στην ενάτη μελέτη των πνευματικών γυμνασμάτων. Πρώτον, περί της ζωής και του θανάτου των αμαρτωλών. Δεύτερον, περί τη ζωής και του θανάτου των δικαίων. Και τρίτον, με τίνος ζωή και θάνατον μοιάζει η ζωή και ο θάνατος εκάστο ανθρώπου. Συλλογήσου τώρα αδερφέ την ιδέα της ζωής και του θανάτου των αμαρτωλών όπως αναφέρεται για αυτό το πλούσιο στο Ιερό Ευαγγέλιο, στο Λουκά, στο 16ο κεφάλαιο, στο οποίο τη ζωή σημειώνει τρεις πρώτες κακίες. Την άτακτη και παράλογη αγάπη που έχει στα πλούτη, άνθρωπος της in πλούσιος. Την παράλογη αγάπη που έχει στη φιλοδοξία και το φορούσε δηλαδή πορφύρα, βασιλικό ένδυμα, αυτό το φόρεμα των μεγιστάνων και βήσων. Αυτό το βίσο ήταν ένα κατασκευασμένο από πολύ λεπτό και λευκό λινάρι της Αιγύπτου. Και τρίτον την παράλογη αγάπη που είχε στις Σιδονές, εφρενόμενος κάθε μέρα λαμπρός μας λέει, μεταχειριζόμενος όλα του τα πλούτη και τα πράγματα μόνο για να θεραπεύει τις αισθήσει του, χωρίς να δίνει καμιά μερίδα Φαγητού σε έναν φτωχό όπως το Λάζαρο, ο οποίος απέκανε από την πείνα. Αν ίσως και αυτός ο πλούσιος ήθελε να ζήσει στις ημέρες μας, πόσοι και πόσοι δεν θα έλεγαν και θα τον ονόμαζαν καλότιχο και μακάριο και θα τον προσκυνούσαν όλοι. Πόσο θα ήταν φοβερός, πόσον θα υπερήχε από τους Ιησούς πόσο θα καταφρονούσε τους μικρότερους και πόσο θα θέλει να εξουσιάζει το πλήθος, κολυμώντας, να πούμε έτσι, μέσα στην τρυφή και τα πλούτη, θεραπεύοντας τις φαντασίες του, διότι έλεγε σαν τον άλλο πλούσιο το όμοιό του «Ψυχή μου έχεις πολλά αγαθά κείμενα εισέ πολλά, αναπαύου φάγε πίε φρένου». Αλλά εσύ τώρα αδελφέ μου συλλογή σου, ότι γρήγορα μεταβάλλεται η σκηνή αυτού του πλούτου και αλλάζουν τα πράγματα. Επειδή ύστερα από μέρε που πέρασε από αυτή τη φαινομενική ευτυχία, ή καλύτερα να πω από εκείνο το γλυκό όνειρο, τώρα να έρχεται ο θάνατο να ταράξει και να συγχύσει όλα τα πράγματα. Απέθανε ο πλούσιο, λέει το ιερό Ευαγγέλιο, και αυτό είναι τίποτα μπροστά στο άλλο, διότι ύστερα από το θάνατο του σώματο έρχεται ο δεύτερο θάνατος και του ενταφιάζει την ψυχή μέσα σε ένα πέλαγος πυρός. Και το μέρος αυτών ε τη λίμνη την κεωμένη πυρή και θείο. Εν τη λίμνη λοιπόν, μέσα σε αυτή τη λίμνη του πυρός, εκεί λαμβάνει χώρα ο δεύτερος θάνατος. Αποκάλυψη κεφάλαιο ενδέκατο. Απέθανε λοιπόν και τάφη Ήγουνε βάλθει ο πλούσιο σε μια στάση απίρου αθλειότητο, από την οποία δεν πρόκειται να δυνηθεί ποτέ να γλιτώσει. Τώρα, πού είναι η πορφύρα σου και ο βίσο, πλούσιε, πού είναι η δορυφορία, οι πυρέτε σου και οι δούλοι, πού είναι τα πλούτη σου και οι τρυφέ σου, πού είναι οι κρότη που ειναι οι κροτη που εκανες και πού τα ξεφαντώματα, πέρασαν όλα σαν σκιά καθώς λέγει το Πνεύμα το Άγιον, παρήλθεν εκείνα πάντα ως σκιά, ως αγγελία παρατρέχουσα. Πέμπτο κεφάλαιο Σοφία Σιράχ. Και ύστερα από αυτά έφτασε μια άσβεστη φλόγα, μια αδιόρθωτη ζημιά του άκρου αγαθού και μια άπειρη απελπισία που θέλει και επιθυμεί πάντοτε μια ρανίδα νερού, μια σταγόνα για να δροσίσει τη γλώσσα του και δεν μπορεί ποτέ, ποτέ να το πετύχει. Αχ και να ήταν δυνατόν να μιλήσει αυτός ο ίδιος ο πλούσιος με το στόμα του, διότι ήθελε να πει αδελφέ καθαρά για την περασμένη του ζωή, όσο και για την παρούσα κατάσταση, και αν ήταν δυνατόν να γυρίσει στον κόσμο Βέβαια αυτός θα ήθελε πλέον να ζει μετανιωμένος όπως ο Δαβίδ και περισσότερο να ζει μετανιωμένος περισσότερο υπομονετικά από τον Ιώβ και σοφρονέστερος από τον Ιωσήφ και πιο ελεήμων από τον ίδιο τον Αβραάμ. Αλλά δεν είναι πλέον τόπος, διορθώσεως, ούτε τρόπος, ούτε καιρός υπάρχει πια σε αυτόν. Δεν υπάρχει, διότι λέει η Γραφή «Αφέστηκε ο καιρό από Αυτόν, επάρθηκε, τελείωσε ο καιρό για αυτούς». Δεν υπάρχει καιρό διορθώσεως σε σένα, αγαπητέ μου, αν ίσως και θελήσεις να μάθεις με όλα τα έξοδα κατά την παροιμία και τα παθήματα του πλησίου αυτού ίσως γίνουν και παθήματα για σένα. Για τούτο μη στη αλεφέ, εκείνο το γλυκό του παρελθόντος κόσμου που περνά τόσο γρήγορα από το Λάριγκα και που αφήνει στα σπλάχνα μια παντοτινή βάσανο και πίκρα πρόσκαιρος γάρι τέρψης αιώνια δε η βάσανος μας λέει ένας πατέρας της Εκκλησίας γιατί αλήθεια το γλυκό του παρόντος κόσμου περνάει γρήγορα από το Λάριγκα και αφήνει στα σπλάχνα μια παντοτινή βάσανο αλλά γνωρίζοντας αυτές τις βεβαιότητες της αλήθειας, λυπήσου καν τώρα πώς πέρασε τόσο καιρός από τη δικιά σου ζωή και τον κατάλαβες και αποφάσισε να αρχίσεις μια άλλη ζωή, άξια, για να καταλάβεις καλύτερα και γίνω σοφός και φρόνιμος για να προβλέπεις τα μέλλοντα πράγματα πριν να σου συμβούν που είναι αυτό ίδιον των φρονίμων ανθρώπων. Διότι αφού αυτά συμβούν, οι μοροί άνθρωποι ακόμη τα γνωρίζουν και τα κλέουν, αλλά χωρίς όφελος. Λοιπόν, κάνε μια υπόσχεση να μην θέλει πλέον να ψηφάς πάρεξ τα μεταθάνατα αιώνια, τα αιώνια αγαθά, καθώς παραγγέλει ο θεολόγος Γρηγόριος λέγοντας «Μη θαυμάσεις μη δε, ο μη παραμένει, μη παρήδεις ομένη μη δε, περισφίξεις μη ο διαραίοι κρατούμενον». Και εις όλο το ύστερον παρακάλεσε τον κύριο Κοντά σε αυτό το ασύγκριτο χάρισμα της πίστεως που σου έδωσε να σου προσθέσει και εκείνο της θεωρίας και γνώσεως για να σηκωθούν τα εμπόδια της αγνωσίας σου και να γνωρίσεις καθώς τα πράγματα είναι και να εργάζεσαι τις εντολές του Θεού σαν αληθινός χριστιανός. Και έτσι θα πετύχεις στα γεράματά σου την αιώνια ζωή κατά το Δαβίδ που λέει «Συνότισσόν με και ζήσομε, Ψαλμός Ρόγιο Ταϊτα, δηλαδή 144. Συλλογίσου τώρα την ιδέα της ζωής και του θανάτου ενός δικαίου πάνω σε εκείνον τον ταλέπορο αλλά και καλότυχο Λάζαρο της Ευαγγελικής Περικοπής και ποιος άλλος βασανίστηκε περισσότερο από αυτόν που το σώμα του όλο ήταν μια πληγή, ελκωμένος μας γράφει το Ευαγγέλιο γεμάτος έλκη δηλαδή, Ποιο ήταν περισσότερο καταφρονεμένος από αυτόν που δεν έβρισκε ευσπλαχνία από κανέναν, εκτός από μερικούς σκύλους και οι κίνες ερχόμενοι απέλιχων τα έλκια αυτού. Ποιο ήταν λοιπόν περισσότερο στεριμένος από κάθε πρόσκαιρο καλό, περισσότερο από αυτόν το Λάζαρο που επιθυμούσε να διώξει την πείνα του με μερικά ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου επεθύμει εμπληστίνε υπό των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζεις του πλουσίου και ουδής εδίδου αυτό. Τι ούτο τρόπος λοιπόν μεταχειρίζει το Θεό στους φίλους του. Ναι, τι ούτω τρόπος, με αυτόν τον τρόπο. Διότι θέλει με την έλλειψη του των αισθητών και προσκέρων πραγμάτων να αγοράσουν ένα πέλαγος ανεκλάλητων και αιωνίων αγαθών. Τώρα τι λες και εσύ αγαπητέ Ένα τόσο δυστυχές θέαμα του φτωχού Λάζαρου σε κάνει να φοβάσαι. Αν σε κάνει να φοβάσαι είναι σημείο ότι ζυγιάζει τα πράγματα με τις αισθήσει και όχι με την πίστη. Αλλά εδώ που έρχεται γρήγορα ο θάνατος για να δώσει τέλος σε όλες τις ταλαιπωρίες και να φέρει αυτό το φτωχό Λάζαρο στην απόλαυση όλων των ευτυχιών, το δε αποθανήν των φτωχών, και επενεχθήνε αυτόν υπό τον αγγέλων εις τον κόλπον Αβραάμ. Λουκάς, όπως είπαμε, Ιωτασίγμα σίγμα κεφάλαιο. Εδώ μας ερμηνεύει ο Μέγας της Θεσσαλονίκης Γρηγόριος λέγοντας «Μετά τιμής υπερκοσμίου ως αθλητής ο πτωχός προς τους στεφάνους απάγεται» και σε αυτή τη στάση της μακαριότητος αποσφραγγίζει, σκουπίζει τα μάτια των οθαλμών του, αυτό το ίδιο το χέρι του Κυρίου και τον έκανει άξιο να κάθεται σε θρόνο υψηλό και να μετέχει από εκείνο το απέναντο αγαθό στο οποίο είναι μακάριος ο ίδιος ο Θεός αφελεί Κύριος ο Θεός παν δάκρυον από παντός προσώπου μας λέγει ο Ισαΐας ο μακάρι φτώχεια λοιπόν, ο πόνη τίμη, ο ένδυες Τώρα σου βαστάει η καρδιά σου αδερφέ, να ομολογήσεις το αντίθετο. Δηλαδή πως δεν είναι μακαριστή η πτωχία και κάθε άλλη κακοπάθεια, χωρίς πρώτα να αρνηθείς το Ευαγγέλιο και το επάγγελμα που λες όπως έχεις, δηλαδή πως είσαι χριστιανός, Εάν βαστάει η καρδιά σου να αρνηθεί, γιατί λοιπόν τρέχεις πίσω από τα αγαθά της ζωής αυτής με τόση επιθυμία, γιατί αποφεύγεις τα βάσανα της λήψης, τη μετάνοια, το σταυρό, τον οποίον πρέπει να σηκώνει και να φυλάτισεις τον νόμο του Θεού, ο σταυρός ευτυχής όπου μεταβάλλεται γρήγορα σε τόση δόξα. Γιατί το μετάβαλε και εσύ αγαπητέ αδελφέ όλες τις περασμένες γνώμες που έχεις τόσο που είναι τόσο μακρισμένες από την αλήθεια. Καταράσου χιλιάδες φορές τους νόμους του αμαθούς και ψευδούς κόσμου. Αποφάσισε να κυβερνάς με τις αιώνιες βουλές του ανθρώπου, τον εαυτό σου και με τις θείες γραφές της ζωής σου, αυτή που σου απομένει και παρακάλεσε ταπεινά το λυτρωτή σου Ιησού επειδή και ήλθε για να φωτίσει τον κόσμο, και να μην αφήσει εσένα να περπατάς πλέον στο σκοτάδι, αλλά να σε κάνει ο φωτός, για να περπατάς ως Υιός φωτός, καθώς παραγγέλει ο Θείος Παύλος, ως τέκνα φωτός περιπατείτε. Συλλογή σου με τίνο στη ζωή από τον δύο μοιάζει περισσότερο η δικιά σου η ζωή και με τίνο είδους θάνατο περιμένεις ένα παρόμοιο θάνατο Περιμένεις θάνατο με τη ζωή και το θάνατο του πλουσίου ή με τη ζωή και το θάνατο του Λαζάρου. Αν είσαι πλούσιος, πρόσεχε καλά ότι είσαι σε μια στάση πολύ εναντίον της σωτηρίας σου και φυλάξου να μην προσκολλήσεις την καρδιά σου στα πλούτη όπως λέει ο Δαβίδ πλούτος εάν ρέει μη προστίθεσε καρδίαν. Διότι αλλιώς πως κινδυνεύεις να ακούσεις εκείνη τη φοβερή βροντή του Κυρίου, την προμήνυση της κολάσεως, ουέ ημιν I mean, της πλουσίης. Λουκάς εκ το κεφάλαιο, στίχος 24. Που θα πει, μόνο σε εσά που είστε πλούσιοι στο τούτο τον κόσμο, αν έχετε φαγητά, πιωτά, πολλά και τρυφές, πρόσεξε καλά να μην χορταίνεις από αυτά, ώστε διαμέσω αυτών να πληρώνετε για εκείνο το καλό που κάνεις και να μη σου απομείνει με το θάνατο άλλο καλό για να πληρωθείς, καθώς το έπαθε ο πλούσιος τέκνον ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου. Αν είσαι Βρίσκεσαι στις δόξες και τις τιμές των ανθρώπων, πρόσεξε γιατί οι έπαινοι αυτοί θα γίνουν παντοτινές κατάρες. Ουέι μην, τον καλό σημάς υπόσχει πάντες οι άνθρωποι. Και ξεναντίας, αν η Θεία Πρόνοια σε έβαλε σε μια στάση φτώχειας, ταπεινώσεως και δυστυχίας, πρόσεχε καλά, να μην σε αυτό το πρόσταγμα του ουρανή σου πατρός, μηδέν δεν μηδέν μη δεν, μη δεν εκείνο το ποτήρι που αυτό σου δίνει με το ίδιο του το χέρι. Αλλιώ. Θα κάνεις ανώφερες όλες εκείνες τις στράτες και τις οικονομίες που μεταχειρίζει το ίδιος για να σε φέρει στον παράδεισο, οι οποίες εδώ λέγονται θλίψεις και βάσανα. Δια πολλών θλίψεων δι ημάσεις ελθήν εις την βασιλείαν του Θεού. Πράξεις για τα δέλτα κεφάλαιο. Και τι το ήθελες αδελφέ; Τι θέλεις τώρα. Θέλεις να πας στον ουρανό διαμέσου της πλατιάς στράτας αλλά αυτή στόπαν παν είναι η στράτα της απώλειας και όχι της σωτηρίας. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, ότι στενή η πύλη και τεθλιμένη οδός η απάγουσα εις την ζωήν, και πλατιά η πύλη και ευρύχωρος η οδός η απάγουσα εις την απώλεια, στο χαμό. Ματθαίο ζήτα κεφάλαιο. Θέλεις λοιπόν να καταμολύνεις όλη σου τη ζωή με κάθε κακία και έπειτα να νομίζει ότι είναι αρκετό μόνο και μόνο να αφιερώσει το Θεό εκείνε τι λίγε στιγμέ σου πρώτου θανάτου σου. Θέλει να μη σπείρει άλλο παραμαρτίε και έτσι να ελπίζει ότι θα θερήσει τον πολύτιμο καρπό κάθε αγαθού. Ούτω ωραίεσαι και πλανάσαι, γνωρίζοντα την πλάνη σου, η οποία φέρει μαζί της μια αιώνια ταλαιπωρία. το άπαξ απολεσθήνε αιώνιο νεστή. Μια φορά αν χαθείς, χάνεσαι για πάντα, μας λέει ο πατέρας. Αυτά όλα είναι λογισμοί δική σου μωρή και πλανημένοι, διαλογισμοί κούφχοι. Αποφάσισε λοιπόν αδερφέ να καταφρονήσει τα φαινόμενα, αυτά τα καλά φαινόμενα της προσκέρου ζωής, δέξουμε τα χαρά όλα εκείνα που πρέπει να υπομείνεις για να ζεις σαν χριστιανός. Μη γογγίζεις, αλλά ευχάριστα πάντοτε να έχει με τον καιρό τη διάθεσή σου προς τον Κύριο για τη φτώχεια και τη θλίψη που σου δίνει, για να γίνεις μιμητής του φτωχού Λάζαρου και κληρονόμος της αναπαύσεώς του. Και επειδή δεν είναι δίκαιο να μην ξοδέψεις κι εσύ τίποτα για να αποκτήσεις εκείνη τη βασιλεία την οποίαν για να σου τη δώσει ο Υιός του Θεού, εξόδεψε όλο του το αίμα. Αφιέρωσε λοιπόν τουλάχιστον τον εαυτό σου στον Κύριο, για να σε μεταχειριστεί εκείνος καθώς θέλει, σε όλα του τα προστάγματα. Ταλαιπωρήσου εδώ λίγο, για να ελεηθείς εκεί αιωνίως. Και σε όλο τον υπόλοιπο καιρό που σου μένει, ομολόγησε ότι μολονότι και με δίκαιο τρόπο είσαι καταδικασμένος, επειδή και απέλαβες εδώ τα αγαθά σου ως ο πλούσιος εκείνος και μόλο τούτο, παρακάλεσε το λυτρωτή σου να σε σώσει και να σε αξιώσει της βασιλείας του, διαμόνιν και μόνη τη Θεία Χάρη του. Χάρη τη έστεσε σωσμένη, δια της πίστεως, ουκ εξέργων, η να μη Προς επιστολή δεύτερο κεφάλαιο. Και περνάμε στη δέκατη μελέτη, όπως τη λέει, ο Άγιος Νικόδημος, όπου μιλάει πρώτον περί της μερικής κολάσεως που ήδη λαμβάνουν οι αμαρτωλοί στον Άδη και περί της δυνότητος της φυλακής του Άδη. Δεύτερον, περί της λύπης που έχουν εκεί οι αμαρτωλοί για το παρόν και τρίτον, περί του φόβου που έχουν για το μέλλον. Συλλογήσου, αδερφέ μου, τη μερική κόλαση που ακολουθεί τώρα με τα θάνατο σε κάθε αμαρτωλή ψυχή, η οποία δεν έκανε την πρέπουσα μετάνοια και εξομολόγηση και τον ανάλογο κανόνα για τις αμαρτίες της, η οποία δεν έκανε τέλεια αποχή του κακού, η οποία είχε όλος διόλου την κλίση της και τη θέλησή της και τη διάνοια της στα πάθη, η οποία δεν έλαβε την τέλεια συγχώρηση των αμαρτιών της από το Θεό. Μια τέτοια ψυχή, ευθύς όπου θα βγει από το σώμα, αρπάζεται από τους άρχοντες του σκότους, τους φοβερούς δαίμονες και καταδικάζεται στον Άδη για να λαμβάνει εκεί μερική κόλαση, δηλαδή αυτή που διαιρέθηκε σε τρία στη δυνότητα της φυλακής, εκείνης του Άδου, στην απαρηγόρητη λύπη του παρόντος και στο φόβο και την αγωνία του μέλλοντος. Εκεί θα είναι αυτή η ψυχή και θα μένει ως ότου θα γίνει η δευτερά παρουσία του Κυρίου και η τελική κρίση για να λάβει μαζί με το αναστημένο σώμα της την καθολική και τέλεια κόλαση. Καθώς φρονεί η Ανατολική Εκκλησία η καθολική του Χριστού Ανατολική Εκκλησία καθώς λέει ο Μέγας Αθανάσιος στην προσαντίοχο Απόκριση του Ερωτηθείς γάρε εκεί ο Άγιος αν απέλαβε τώρα αν απέλαβαν οι δίκαιοι τα αγαθά και η αμαρτωλή την κόλαση αποκρίθηκε Ουδαμός Όμως δε αυτή η χαρά εν έχουσιν είναι ψυχέ των Αγίων μερικοί απολαυσιστεί δηλαδή προγεύονται ένα είδος παραδείσου όσπερ και η λύπη είναι η αμαρτωλή έχουση μερική κόλαση. Και όπως αυτούς που κάλεσε ο βασιλιάς τους φίλους του για να λάβουν μέρος στο γεύμα του, έτσι και αυτοί στέκονται και περιμένουν με χαρά του αντίον οι κατάδικοι, οι μέλλοντες να κολαστούν, δεν στέκουν μπροστά στον οίκο του βασιλιά, όπως στέκουν αυτοί που περιμένουν το γεύμα και το δείπνο του, αλλά σαν τους κατάδικους στέγονται στη φυλακή αποκλεισμένοι σε πολύ λύπη. Μέχρι να βουληθεί ο ίδιος ο Κρητής, να δώσει την τελική απόφαση και στους δικαίους και στους αμαρτωλούς. Συλλογή λοιπόν αγαπητέ αδερφέ, τη δυνότητα της φυλακής εκείνης του άδυ στην οποία καταδικάζεται η αμαρτωλή ψυχή του αμαρτωλού, αυτή η ταλέπορη ψυχή και στο χάσου τον τόπο της, ο οποίος είναι κάτω ολόκληρης της γης και της θαλάσσης, καθώς λέγει ο ίδιος ο Μέγας Αθανάσιος, τόπος φοβερός, τόπος σκοτεινός, τόπος απόκριφος, όπου μόνο να το φανταστεί ο άνθρωπος ανατριχιάζει και παγώνει από το φόβο του, κι άλλος δεν μπορεί να τον καταλάβει τι είναι, Πάρα εξ μόνο εκείνος που καταδικάστηκε σε αυτόν. Και τι άλλο λοιπόν είναι ο τόπος εκείνος παρά ένα χωριό που δεν φέγγει, αλλά είναι σκοτεινό, μέσα στον αιώνιο ζόφο, πεπληρωμένο, καθώς το ονομάζει ο θείος Νίλος. Τι άλλο είναι ο τόπος εκείνος παρά ένα καταστάλαγμα κάθε θλίψεως και κάθε πικρίας, κατά σύγκριση του οποίου η πίκρα εκείνη της λίμνης της Μεράς ήταν γλυκύτατη, στον οποίον τόπον όποιος πάει μια φορά ευθύ όλος πικρίζει και φαρμακώνεται και για τούτο πρέπει δικαίως να ονομάζεται όχι τόπος πικρός, αλλά ίδια η πικρία. Και όπως λέει στο 15ο κεφάλαιο της εξόδου, για τούτο επωνόμασε το όνομα του τόπου εκείνου πικρία. Στο χάσο αγαπητέ, το σκότος της φυλακής εκείνης, το οποίο είναι τόσο παχύ και χονδρό, που αν συγκριθεί με αυτό το ψηλαφιτό σκότος της Αιγύπτου, είναι ένα λαμπρό μεσημέρι. Για τούτο έλεγε και ο Ιώβ, «Προτού με πορευθεί να εις γίν και γνωφεράν, εις γίν σκότους αιωνίου, ου εστί φέγγος, ου οράν ζωήν βρωτών». Και ποιο μπορεί να το παραστήσει, αδερφέ μου, ποιο μπορεί να παραστήσει εκείνη τη βρώμα και τη δυσοδεία τη φυλακή εκείνη, την οποία ήταν τρόπο να την οσφρενθεί ένα ζωντανό άνθρωπο, δεν θα μπορούσε να υποφέρει, αλλά αμέσω θα ξεψυχούσε. Ποιο να παραστήσει του ασχημότατου και φοβερού εκείνου από ανθρώπου, του σκληρού υπηρέτε τη φυλακή εκείνη, οι οποίοι φωτιά βγάζουν από τους οφθαλμούς, Φωτιά από τους μικτήρες, από τη μύτη του δηλαδή, φωτιά από το στόμα, φωτιά από κάθε μέρος. Καθώς είναι γραμμένο περί του διαβόλου, οφθαλμοί αυτού ως είδος εωσφόρου. Εκ αυτού εκπορεύονται ως λαμπάδες και όμενοι και διαρρύπτονται ως εσχάρε πυρός. Εκ μικτήρων αυτού εκπορεύεται καπνός καμίνου και ομένης πυρή ανθράκων. Η ψυχή αυτού άνθρακες, φλόγα εκ του στόματος αυτού εκπορεύεται. Ι.Ο.Β. μη αλφα κεφάλαιο. Ποιος λόγος μπορεί να παραστήσει τα άλλη τα δεσμά της φυλακής εκείνης με τα οποία έχει να δεθεί η ταλέπορη ψυχή από το ένα μέρος χωρίς να μπορεί ολότερα να κινηθεί σε καμιά της πράξη. Καθώς είναι γραμμένο δέσαντες αυτού χείρα και πόδας άρατε αυτόν και εκβάλατε εις το σκότο στο εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Ποιος μπορεί να διηγηθεί και τις άλλες κακοπάθειες εκείνης της φυλακής, τις οποίες δίνει ο Θεός στην ψυχή εκείνη που τον παραπίκρανε με την παράβαση των εντολών του, σαν ένα ραβόνα και προήμιο της μελούσης κολάσεως. Τώρα, τι λες εσύ αμαρτωλέ που ακούσε αυτά δεν φοβάσαι την καταδίκη της φυλακή εκείνης ή σου φαίνεται ελαφριά με τον ονομάζεται φυλακή και όχι τέλεια κόλαση. Αχ, ανόητος που είσαι και δεν ξέρεις ότι φυλακή, ναι φυλακή ονομάζεται, αλλά τα βάσανα που έχει υπερβαίνουν όλα τα βάσανα και τα μαρτύρια που έκαναν σε όλου τους μάρτυρες του Χριστού, οι Διοκλητιανοί και οι Μαξιμιανοί, οι Αγρυπίνοι, οι Αγρικόλαοι, και τόσοι άλλοι τύρανοι. Διότι καθώς η τέλεια κόλαση των αμαρτωλών ασυγκρίτως υπερβαίνει και τα βάσανα της φυλακής εκείνης, έτσι και η φυλακή εκείνη, η οποία είναι αραβώνας της τελικής κολάσεως, ασύγκριτα υπερβαίνει όλα του κόσμου τούτα τα παιδευτήρια. Και προς τούτης, διότι και τα πλέον ελαφρά παιδευτήρια με τα οποία παιδεύει ο Θεός μια αμαρτωλή ψυχή, υπερβαίνουν και αυτά τα πλέον βαρύτατα παιδευτήρια των ανθρώπων. Για τούτο και πολλοί αμαρτωλοί στην ώρα του θανάτου φοβούνται και αγωνιούν, υδρώνουν και αγριεύουν, αγριεύουν τα μάτια, τρίζουν τα δόντια, πολλές φορές πηδάνε από την κλίνη, από το κρεβάτι τους και κάνουν σαν δαιμονισμένοι και δεν θέλει να βγει η ψυχή τους από το σώμα, ενθυμούμενοι την καταδίκη που έχει να πάθει σε εκείνη τη φυλακή». Και λοιπόν, αν μοναχή ενθύμηση της καταδίκης εκείνης προξενεί τόσο φόβο και τόση αγωνία, πόσο άραγε φόβο και πόσο τρόμο έχει να προξενήσει σε σένα αυτή η καταδίκη όταν με το έργο την δοκιμάσεις. Φρίξε αδερφέ μου και να φοβηθείς και να σπουδάσεις, να προσπαθήσεις πώς να τη γλιτώσεις, αυτή την καταδίκη της φυλακής εκείνης, την οποία φοβήθηκαν τόσοι και τόσοι Άγιοι, για τούτο καθημερινά έκλεγαν. Τώρα που έχεις τον καιρό, ετοίμασε τόπο στους ουρανούς, για να κατοικήσεις εκεί με θάνατο, τόπο φωτεινό, τόπο χλωερό, τόπον αναψύξεως. Ετοίμασε αυτόν τον τόπο με τα έργα της ελεημοσύνης σου, σκορπίζοντας τον πλούτο σου στους φτωχούς, τα ορφανά, τους ασθενείς και φυλακισμένους, σε ξένους και γυμνούς, σε πεινασμένους και διψασμένους. Και όχι σκορπίζοντας τον στο να οικοδομείς μεγάλα και ψηλά σπίτια, όχι σε τραπέζια πολυτελή και σε φορέματα, όχι σε δούλους και δούλες και σε άλλα τέτοια μάταια με τα οποία δεν γλιτώνεις από τη φυλακή, αλλά μπαίνει μέσα σε αυτήν τώρα που έχεις τον καιρό κινήσου πάνω κάτω. Κάνε κάθε αγαθοεργία που μπορείς, σύχναζε στον πνευματικό σου και μην αφήσεις καμιά αμαρτία ανεξομολόγητη. Βίαζε την καρδιά σου για να μην κλείνει τα πάθη και τις ειδονές, συντρίβοντάς την με το φόβο της καταδίκης εκείνης και με τη συντριμμένη μετάνοια, προτού να δεθούν τα χέρια σου και τα πόδια σου, προτού να κλειστεί η θύρα της ζωής αυτής, Αγωνίσουν να παραλάβεις μαζί σου συντρόφους τους Αγίους Αγγέλους διαμέσου των αρετών, για να μην παραδοθείς τα χέρια των δαιμόνων διαμέσου των πονηρών έργων. Αδελφέ, ενδύσου τα όπλα του φωτός, για να μην καταδικαστείς το εξώτερο σκότος, καθώς και ο θείο Παύλος σου παραγγέλει, αποθόμεθα τα έργα του σκότους και ενδυσόμεθα τα όπλα του φωτός ως εν ημέρα περιπατήσω περιπατήσωμεν. Να ντραπείς λοιπόν αδελφέ, να ντραπείς πώς τόσες και τόσες φορές έγινε άξιος με τις αμαρτίες σου να καταδικαστεί σε εκείνη τη φοβερή κόλαση, αν ο Θεός για την πολύ του αγαθότητα δεν σε εσπλαχνίζεται και δεν ήθελε να σου δώσει καιρό ζωής για να μετανοήσεις και να ελευθερωθείς από την καταδίκη εκείνη Και περισσότερο να ντραπεί, διότι άλλοι χριστιανοί που έζησαν μαζί σου τότε δεν αμάρτησαν σαν εσένα. Ετοίμασαν στους ουρανούς ένα τόπο φωτεινότατο και αναπαυτικότατο και χαριέστατο με τα καλά έργα που έκαναν, για να πάνε εκεί με τα θάνατο να αναπαυθούν. Εσύ δε με τις αμαρτίες σου ετοίμασες μια κατοικία σκοτεινή, τη σκοτεινή φυλακή του Άδη. Αχ, αδελφέ! Και τι λογή κατεσχήνη άραγε θα λάβει όταν δει τους ενάρετου και καλού Χριστιανού, ευθύ όπου πεθαίνουν, να είναι συντροφιασμένοι από του Αγίους Αγγέλου, και εσύ να είσαι συντροφιασμένο από του μυαρού δαίμονες. Τι λογή κατεσχήνη θα λάβει τότε όταν βλέπει εκείνους να χαίρουν και να ανεβαίνουν στον ουρανό να αναπαυθούν και να έχουν μερική απόλαυση και μακαριότητα έως ότου γίνει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία για να λάβουν την τέλεια μακαριότητα, εσύ δεν αμένεις έξω, άθλιος, ελεηνός και κλαίγοντας. Κλαίγοντας να κατεβαίνει στον Άδη και να μένεις εκεί όσο του γίνει η τελευταία κρίση, για να λάβεις εσύ και την τελεία κόλαση. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων όταν όψεστε Αβραάμ και Ιεσάκ και Ιακώβ και πάντες τους προφήτες εν τη βασιλεία του Θεού, εμάς δε εκβαλωμένους έξω. Λουκάς, Ιωταγ. 28 Γι' αυτό θαύμασε τώρα αγαπητέ μου για την πολλή μορία που ως τώρα με αυτήν και με την αφοβία σαν ένας άπιστος και εθνικός και σαν να μην έχεις λάβει παιδεία για τις αμαρτίες σου και αποφάσισες το εξή να ζήσεις σαν καλός και αληθινός χριστιανός που πιστεύει και φρονεί αυτά και προμηθεύεται για τη σωτηρία του μια ώρα πρωτύτερα για να γλιτώσει από τη μερική κόλαση την τόσο φοβερή τον που τον περιμένει, η οποία είναι πολύ κοντά και ενδέχεται να τον ακολουθήσει αυτό το μήνα, τούτη τη βδομάδα, τούτη την ημέρα ή αυτή, αυτή την ώρα. Ευχαρίστησε και τον Κύριο που δεν σε καταδίκασε ως τώρα στη φυλακή εκείνη του Άδη, αλλά σου έδωσε αυτό στις λίγες ημέρες της ζωής για να διορθωθείς και ακουμπώντας τον εαυτό σου στο σταυρό και τις πληγές του εσταυρωμένου Ιησού, παρακάλεσέ τον να μην αφήσει την ψυχή σου να απολευθεί, επειδή την έχει εξαγορασμένη με το πολύτιμο αίμα του. Άξιος η το βιβλίο και ανοίξε τα σφραγίδα σ αυτού, ότι εσφάγεις και σα το Θεό, ημάς εν το αίμα σου. Αποκάλυψη 5ο κεφάλαιο Συλλογήσω αδελφέ μου την απαρηγόρητη λύπη και το πόνο που δοκιμάζει στο παρόν η αμαρτωλή εκείνη η ψυχή που καταδικάστηκε στον Άδη από την οποία λύπη έχει καταβυθιστεί ώστε να μην μπορεί τελείως να θυμηθεί άλλο τίποτε ούτε αυτό τον ίδιο το Θεό διότι αν τον θυμείτο θα μπορούσε να παρηγορηθεί κατά τον ψαλμό που λέει «Εμνίσθην του Θεού και η Φράνθην». Τη λύπη δε αυτή έχουν να προξενήσουν οι πολλές αμαρτίες και τα πάθη με τα οποία η ψυχή βρίσκεται εκεί καταφορτωμένη, διότι ήξερε ότι όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, είτε σωματική αμαρτία είτε ψυχική, είτε έχει κανένα πάθος σαρκικό ή ψυχικό, βάφεται ο νους του και η καρδιά και η ψυχή από τη βαφή της αμαρτίας και του πάθους εκείνου και τυπώνεται και διαμορφώνεται από τον τύπο αυτό η μορφή της. Έτσι λοιπόν δεν διατίθεται η θέληση της ψυχής από την κλίση και την όρεξη που έλαβε στις αμαρτίες και στα πάθη και έτσι θα λέγαμε όλη η ψυχή ντύνεται σαν ένα συχαμένο και βρωμερό και σκοτεινό ένδυμα την αμαρτία αυτήν που έχει πράξει και το πάθος που είχε στη ζωή αυτή. Καθώς εκ του αναλύου ενδύεται όλοι σαν ένα ένδυμα ποθητό και ευωδιαστό, φωτεινή την αρετή και το καλό που έχει πράξει. Για τούτο η Θεία γραφή σε πολλά μέρη παρομοιάζει με τα ενδύματα αυτήν την αρετή όσο και την κακία και για μένα την αρετή μας λέει «Ενδύσεστε ουν, ως εκλεκτή του Θεού άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία». Κολοσαής τρίτο κεφάλαιο. Και για την κακή επίσης λέει «Μισούντες και τον από τη σαρκός ιούδα χιτώνα». Ιούδας επιστολή. Και για τα δύο αυτά, λέει πάλι, απεκδισάμενοι των παλαιών άνθρωπων, συν της συν αυτού και ενδισάμενοι των νέων, των ανακαινούμενων εις επίγνωση κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτών».